τη 15η του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Βαρβάρου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού. Η πετρική αγκάλη του Κυρίου μας είναι πάντοτε ανοιχτή για την επιστροφή κάθε άσω της ανθρώπινης ψυχής, η οποία στην πλάνη της αποδημεί εις χώραν μακράν, προκειμένου να κορέσει τον ασίγα στο πόθο της σωτηρίας της. Οι απλωμένες παλάμες του Κυρίου μας στο Σταυρό χωρούν όλη την ανθρωπότητα μέσα τους, όπως χώρεσαν τον μετανιωμένο ληστή, τον πρώτο οικίτορα του Παραδείσου. Αυτό το θαύμα είναι επαναλαμβανόμενο μέσα στην ιστορία. Μεγάλοι αμαρτωλοί έγιναν μεγάλοι άγιοι και κατέλειπαν διηνεκές παράδειγμα μετανοίας, επιστροφής και ελπίδος σε όλους εμάς. Ένα τέτοιο εκπληκτικό παράδειγμα μετανοίας είναι και ο Άγιος Βάρβαρος, ο οποίος από φοβερός κουρσάρος και πειρατής ανήλθε σε δυσθεώρητα ύψη αγιασμού, ώστε να αναδειχθεί θαυματουργός και μυροβλήτης μετά θάνατο. Ο βίος του εν συντομία έχει ως εξής, σύμφωνα με την πιο αξιόπιστη μαρτυρία, τη διήγηση του Βυζαντινού Λογίου Κωνσταντίνου του Ακροπολίτου, μεγάλου λογοθέτου του 13ου αιώνα. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα επί βασιλείας Μιχαήλ του Τραυλού, κατήγετο από αλλοπίστους της χώρας των Άφρων, της Μπαρμπαρίας, των παραλίων της Βορείου Αφρικής και ήταν μέλος φοβερής συμμορίας πειρατών, οι οποίοι ελιμένοντο τα παράλια της Παλαιστίνης, της Σικελίας, της Κρήτης, των νήσων του Αιγαίου, αλλά και της Ηπείρου. Κάποτε οι πειρατές αποβιβάστηκαν στη γη της Ακαρνανίας, αφού εισήλθαν από τον Αμβρακικό κόλπο με καταστροφικές διαθέσεις. Οι Ακαρνάνες σύναψαν μάχη μαζί τους στο Δραγαμέστη, σημερινό Καραϊσκάκι του Αστακού, και πολεμώντας ηρωικά ανέκοψαν τους επιδρομείς και τους ενίκησαν. Διασώθηκε μόνο ένας από αυτούς, ο Βάρβαρος, ο οποίος εκρύφθηκε σε ένα μπέλι. Από τότε επιδόθηκε σε κλοπές και φόνους και κατήντησε ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής του Ξηρομέρου. Κάποτε μπήκε για να ληστεύσει σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο όρος Νίσα του Τρίφου, εκεί όπου υπάρχουν πηγές. Ήταν όμως η ώρα της Θείας Λειτουργίας και ευρέθη προεξεσίου θεάματος. Ο Θεός άνοιξε τους οφθαλμούς της ταλαιπώρου, αλλά όπως φαίνεται καλοπροαιρέτου ψυχής του, και είδε το λειτουργό ιερέα μέσα σε φως να υποβαστάζεται μετέωρος από Αγίους Αγγέλους. Είδε το θείο βρέφος να θείεται, να μεταλαμβάνεται και να ανέρχεται ακέραιο με δόξη άρρητη στους ουρανούς. Ο Βάρβαρος συγκλονίστηκε και προσέπεσε στα πόδια του ευλαβούς ιερέως, πατρός Ιωάννου Νικοπολίτου, ο οποίος τον εδέχθη ως καλοσποιμήν, τον παρηγόρησε, τον κατήχησε, τον εβάπτισε και έγινε ο πνευματικός του πατέρας και οδηγός. Στο Άγιο Βάπτισμα, κατά την απέτηση του ίδιου του Αγίου, του εδόθη το όνομα Βάρβαρος για να του ενθυμίζει την προτέρα του διαγωγή και πολιτεία. Ήταν τόσο βαθιά η μετάνοιά του, ώστε ο Άγιος εκάρη μοναχός και παρέμεινε εκεί στον πνευματικό τόπο της αναγεννήσεως, ζώντας όπως ο τίμιος πρόδρομος στην έρημο. Φορούσε μάλιστα και αλυσίδες, τις οποίες σεζώστη για να ταλαιπωρεί και να δουλαγωγεί τη σάρκα του. Η καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος και της αυτομεμψίας, καθώς και η βίωσης όλων των Αγίων Αρετών, έκαναν τον Άγιο γνωστό και μη θέλοντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών, οι οποίοι έσπευδαν με πόθο να ευλογηθούν από τον παράδοξο θείο ασκητή, τον πρώην τρομερό κουρσάρο και λίσταρχο. Κάποιοι κυνηγοί από την Νικόπολη, οι οποίοι διήρχονται από την περιοχή των πηγών του Τρίφου, είδαν τον Άγιο το Σούρουπο και τον πέρασαν για θύραμα. Έτσι του έριψαν τα βέλη τους, όμως σε λίγο τους κατέλαβε φρίκη όταν διεπίστωσαν το μοιραίο λάθος τους. Ο Άγιος, καθώς αργόσβηνε, μάζεψε τις δυνάμεις του και ανεφώνησε. «Πήε Βάρβαρε, ποτήριον οποίον άλλης και κέρακας», και ευχαρίστησε τον Θεόν που τον εξήγαγε από το σκότος της πλάνης και τον οδήγησε στο φως της αληθείας, διαμέσου του πνευματικού του πατρός και ευεργέτου ιερέως Ιωάννου. Έτσι εν προσευχή και ευχαριστία πέρασε το πνεύμα του στην αιωνιότητα. Ο Άγιος Βάρβαρος ετάφη στον τόπο της ασκήσεώς του και ο Θεός τον αντιδόξασε αμέσως με σημεία και θαύματα, καθώς και με ροή μύρου από το μνήμα του. Πολλούς αιώνας αργότερα, το 1571, ένας αξιωματικός από την Βενετία, ονόματι Σκλαβούνος, ο οποίος έλαβε τότε μέρος στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, αρρώστησε βαριά
και είδε σε όραμα τον Άγιο, ο οποίος τον καλούσε να πάει στον τάφο του για να θεραπευθεί. Πράγματι, μόλις ο αξιωματικός προσεκίνησε, θεραπεύτηκε θαυματουργικά και φεύγοντας πήρε μαζί του το ιερό λείψανο του Αγίου. Ταξιδεύοντας για την Βενετία, προσάραξε στο χωριό ποταμός της Κερκίδας. Εκεί ο Άγιος θεράπευσε έναν παραλυτικό, γι' αυτό και ανεγέρθηκε ναός στη μνήμη του και τιμάται ο Άγιος σε αυτόν μέχρι και σήμερα. Ναός του Αγίου υπάρχει επίσης, εκτός από τον τόπο της ασκήσεώς του και σε χωριό της Λευκάδος. Το δε θαυματόρι το λείψανό του, το οποίο κατέληξε στην Ιταλία, εικάζεται ότι διαφυλάσσεται μέχρι και σήμερα σε ένα χωριό της Βορείου Ιταλίας, το οποίο φέρει την ονομασία του Αγίου Άγιος Βάρβαρος. Ήθε κάποια ημέρα να αποκαλυφθεί και να επιστραφεί στον τόπο του εξαγιασμού του προς ευλογίαν και παρηγορίαν των πιστών. Τες του Αγίου Βαρβάρου, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.